Τα πολύ παλιά χρόνια, το 1986, η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα και όχι βιομηχανική όπως τις μέρες μας. Δεν είχαν τότε οι Έλληνες σοσιαλισμό που έχουμε σήμερα. Ούτε ελέγχαμε τις αμερικανικές βάσεις όπως τις ελέγχουμε σήμερα. Ούτε τσίχλα χωρίς ζάχαρη είχανε για να μην πειράζει τα δόντια. Ήτανε γενικά απολύτιστοι. Ζούσαν δύσκολη ζωή χωρίς τα κομφόρ που έχουμε σήμερα. Και είναι η ζωή μας άνετη με το νέφος, το άγχος, το πάγωμα των μισθών και άλλα τέτοια που μας ομορφαίνουν τον βίο. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, στην κάτω ραχούλα, ζούσε μια αγνή κοπέλα του βουνού και του λόγκου, η Βαγγελίτσα. Όλα τα βλαχαδερά της εποχής ασχολιόταν με τις δουλειές του αγρού και του σπιτιού. Με την ερωτριβή. Με το φούρνισμα. Και γενικότερα με τη λάθρα του σπιτιού. Αλλά την όμορφη ζωή της ιδυλιακής κάτω ραχούλας έχετε να ταράξει ένα μυστήριο γεγονός. Αγαπητό κοινοτικό συμβούλιο, προς εξουραϊσμόν της κάτω ραχούλας προτείνω να φωταγωγηθεί η κεντρική πλατεία γύρω-γύρω με φωτεινές γυρλάντες και να γίνει πεζόδρομο του σουκάκι με τα εμπορικά. Τι λες, Σκουρδουμπί, δοκιγόμαστε. Και εσύ μας λες για πεζόδρομο και γυρλάντες και καλλιγραφία της μαϊμού στον κόλο. Συνάδελφοι συντοπίτης, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Του χωριό μας περνάει μια μεγάλη κρίση. Κρίσαρα μπορώ να σας πω. Τα μπουστάνια μαράγγιασαν. Οι αυλές ξηράθηκαν. Τα ζωντανά δεν κατεβάζουν γάλα. Ευτυχώς που οι ανθρώποι είναι ακόμα καλά. Τι πόνος είναι αυτός. Συνεχίζοντας, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να αφήσουμε όλες τις άλλες δραστηριότητες κατά μέρους και να ψάξουμε να βρούμε την αιτία του κακού. Διότι δεν είναι δυνατόν. Οχ, εμένα με συγχωρείτε. Έλα, Χριστός και Παναγιά. Δεν μπορεί αυτά να γίνει καν από μοναχάτς. Κάτι φταίει, κάποιος. Έχω μια ανυπόνοια και δύο μπορώ να σας πω. Με συγχωρείτε και εμένα. Λύγεται η συνεδρίαση. Όγω να τέρας βίας. Μα τι έχει δει εδώ. Ομαδική μπουργάνα τσέπιασε. Τι γίνεται, Βαγγελίτσα, θα το πουλήσει το χωράφι σου. Στο είπα και το ξαναλέω, Σκουρδουμπί, δεν πουλάω. Βαγγελίτσα, εγώ για το καλό σου το λέω. Πούλησε το τώρα όσο τα χτήματα έχουν καλή τιμή. Εδώ μπούκουρα στον τσιφλικά που ενδιαφέρεται για να αγοράσει τα κτήματα. Έχει μεγάλα όνειρα για τον τόπο μας. Θέλει να φτιάξει, λέει, παραγωγική μονάδα παραγωγής και κονσερβοποιίας μουσμουλών να τα εξάγει στην εξωτική κουάντα λαχάνα. Δεν ξέρω εγώ που καταλαχάρισκει τέτοια. Εγώ σου λέω είναι πρικόμ, δεν τ' πουλάω. Τι θα δω εγώ στο γαμπρό μεθαύριο.
Βαγγελίτσα, εάν δεν πουλήσεις εσύ που τα δικά σου συνορεύουν με τον Μπούκουρα, ούτε εγώ μπορώ να πουλήσω, ούτε οι άλλοι. Και έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν είμαι εγώ μόνο που δεν πουλάω σκορδουμπί, είναι κι άλλοι. Και αυτοί μου είπαν δεν έχουν σκοπό να πουλήσουν. Μην είσαι τόσο σίγουρη, Βαγγελίτσα. Την κρίση στην κάτω ραφούλα, μετά την ξηρασία, έρχεται τώρα να συμπληρώσει ένα καινούριο κακό. Η ομαδική διάρρεια. Συντοπίτης, η κατάσταση είναι δραματική. Εκτός από τον μαρασμό των φυτών που χτυπά την οικονομία του χωριού μας, μας έχει χτυπήσει και ένα άλλο μεγάλο κακό. Η διάρρεια. Ξυπατωθήκαμε, συντοπίτης. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε από την αδυναμία. Τρικλίζουμε τις δρόμοι. Τα αντιχειστικά που μας έστειλε το Υπουργείο Υγείας τέλειωσαν σε μια νύχτα. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να κηρύξει το χωριό μας σε έκτακτη ανάγκη. Δεν παίρνει άλλου. Πρέπει να δράσουμε. Αυτό που σημαίνει συντοπίτες είναι σημάδι εκ Θεού. Μας τιμωρεί για τις κακές πράξεις που κάνουμε. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε αρτοκλασίες. Ευχέλαια και την Κυριακή μετά την εκκλησία να κάνουμε παλαϊκή λιτανία χωροστατούντος του Παπαλάμπρου. Σιγά να μην φωνάξουμε και την Παπαλάμπρινα. Έστασης κύριε πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε στην όχι να έχουμε τέτοιες προκαταλήψεις ευρωπαίοι πράγματα. Εγώ θα σας αναπτύξω το δικό μου σκεφτικό. Εδώ μαραζώσαν φυτά, ζώα και ανθρώποι. Τι κοινό έχουν όλα αυτά. Θα σας διευκολύνω εγώ. Μη τι ποτίζονται τα φυτά. Με νερό, με νερό, με νερό. Μη τι ποτίζονται τα ζώα. Με νερό, με νερό, με νερό. Μη τι ποτίζονται οι ανθρώποι. Με νερό κι αυτοί. Με νερό. Άρα τι είναι αυτό που φταίει. Το νερό φταίει, συντοπίτες. Αυτό φταίει. Είναι ντροπή, Βαγγελίτσα, να κατηγορείς το χωνευτικό νερό της κάτωρα γούλας. Τότε τι φταίει, σκουρδουμπί. Ο αέρας, ε. Τα ζά δεν τρώνε φυτοφάρμακα. Τα φυτά πάλι δεν τρώνε ζωοτροφές. Εμείς δεν τρώμε ούτε φυτοφάρμακα ούτε ζωοτροφές. Εκτός αν εσύ τρώς ζωοτροφές και δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό, συνάδελφοι, προτείνω αυτή τη στιγμή να πάμε σύσσουμε το κοινοτικό συμβούλιο όλο και να πάρουμε νερό από τη στέρνα, το οποίο δείγμα θα το στείλουμε στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να μας δώσει γνωμάτες. Μπράβο, τι γίνεται, Βαγγελίτσα, θα το πουλήσει το χωράφι σου. Πολύ χουλοτρώγεσαι εσύ, σκουρδουμπί, με το δικό μου το χωράφι, Εγώ για το καλό σου λέω, γιατί τιμέ σου ζωπάνε πέφτουν. Ναι, δεν μου λες ποιος πούλησε. Πούλησε η Ποτούλα, πούλησε ο Γκέρλας, να χθες κάνανε τα χαρτιά. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, πούλησε το εκεί πέρα να πάει στο διάλογο. Να πας εσύ στο διάλογο που θα πει στο διάλογο το πρικό μου. Ναι, αλλά μου, Βαγγελίτσα, μην κάνει πια έτσι και ανάβει. Ανάβω, μάλιστα. Ανάβω και κουρώνω, έτσι θέλω. Ανάβω. Πού είναι ο κουβάς, φέρ το κουβά. Βαγγελίτσα, σου παραδίδω αυτό το κουβάτι μυθικός για να αντιλήσει εσύ το δείγμα ή το χημείο ένεκα που είχες εσύ την ιδέα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έρχομαι μπρεγμένη και σε βρίσκω κλαμμένη. Μην κλαις, δεν την είχα, μην κλαις, δεν την είχα. Δεν κλάγες εδώ, Μαρία, όχι σαν αδέλφη μου, τι είναι. Τι είναι, τι είναι, Μαρία, πάμε μέσα να τα πεις, τι έπαθες, Μαρία. Τι έπαθες, Μαρία, από τα κοχάνια, τι είναι, τι έπαθες. Απολύθηκες, Μαρία, τι απολύθηκες, Μαρία, πώς έκλειβες. Είπα να κλαίω το μουρί. Αλλά, τι έγινε. Έβαλε χέρι. Τρελή γνώση, λες! Τι έγινε τότε, λέγε! Είπα τι μου δεν έκανα! Εκεί που ήμουν στο φούρνο και φούρνιζα τα ψωμιά, έρχεται αυτός ο φορισμένος από πίσω μου και τρώμε βαριέ! Α, του χαντακούμε, μου άφησε χαντακούμε! Εκεί την ώρα με χρειάζει γυναίκα, μα να πάει από το μαλλί και τη φτάει όμως αυτό σπίτι!
Ε, τι μαζέψεις, εγώ θα καθίσω ξανά στην κάτω ραγούλα που έχει πέσει ρόδι και φιλοξήρα. Άσε που πέφτα και τιμές, μόλις που πρόλαβα. Και τι σε έδωκε, Μαρή. Κτήμα παραθαλάσσιου. Πού? Στην Κουανταλαχάρα. Και πού είναι, Μαρή, στην Κουανταλαχτάρα? Στην Καραβαϊκή, στο εξωτερικό. Και με τι θα πας, Μαρή, χαμένη, στην Καραβαϊκή, με τι θα πας? Μη τρένου. Μη τι πας, μη καράβι, αφού του λέει και λέξη Καραβαϊκή. Είσαι σίγουρη? Βεβαίως, κοίταξε να σου δείξω εδώ πέρα. Έχω τους τίτλους της ιδιοκτησίας. Διάθεση και μόλις να δεις, ορίστε. 10 στρέμματα παραθαλάσσια, μη μπαγκαλόους και 40 ρύζι μπανανιάς. Παιδί μου, μπούκορας έχει αγοράσει την Κουανταλαχάρα. Έχει μπούκορας νησί. Ίσα με την Κρήτη και πολύ μεγαλύτερο, μπορώ να σου πω. Εμένα τα κτήματά μου είναι στα Χανιά της Κουανταλαχάρας. Όχι, βρε, δεν πουλώ. Να σκάφτη. Παράγεινε το πράγμα στην καρδιακούλα. Αυτό με ανησυχεί πολύ. Δεν μπορεί. Με χάλασαν τον ύπνο. Μπορείς δύο φορές. Δεν μπορέσω να κοιμηθώ σήμερα. Αποκλείται. Μπορείς να κοιμηθώ. Θα διαβάσω λίγο. Μιλότητα Αμερικάνικη. Για να δούμε. Να. Λοιπόν, ρίχνουμε τα αλεύρι. Ημένα όμως ποιος με έριξε στη στέρνα. Ρίχνουμε δύο αυγανάτα. Ένα, δύο, γιατί τον Ιστάθαλο. Τον Ιστάθαλο, κάποιος με έσπρωξε, δεν μπορεί. Είναι το τηλεφώνημα όμως, είναι και το απειλητικό γράμμα. Ρίχνουμε δύο φλιτζάνι ζάχαρη. Δύο αυγή, δεν μπορεί. Είναι και ξηρασία. Είναι και διάρρεια, δεν μπορεί. Δυο πρέζες κανέλα. Άραγε, είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. Δεν μπορεί. Κάποιος εξανάγησε τους χωριανούς να πουλήσουν. Πρώτη εξερασία, τώρα η διάρρεια και τώρα προσπαθεί να ξαναγκάσει και εμένα. Και άρχισε έτσι και αυτικά. Λέγει, τι κάνει η Μπούκουρα. Καλά είναι. Δεν σε ρωτάω αν είναι καλά για την υγεία. Τι δουλειά κάνει, έλα, λέγει. Τσιφλικούχος είναι, δεν το ξέρει. Τσιφλικούχος, ξέρω πολύ, τι άλλο κάνει. Γρούνια, γυλάτια, κατσίκια, αγίδες. Τίποτα ύποπτες δουλειές κάνει. Ύποπτες, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Να σου πω,
Του κτήμα στην Κουανταλαχάρα, εσένα ποιο το έδωκε. Εμένα. Ναι. Η άρπαξη πέ. Τι είναι πάλι αυτή η άρπαξη πέ. Η Bortix Port. Η εταιρεία που έχει Μπούκουρα, Μαρή. Έχει εταιρεία Μπούκουρα. Δεν ξέρει ότι έχει εταιρεία Μπούκουρα που έχει τα γραφεία στην Κουανταλαχάρα. Η Μπούκουρα. Όχι εγώ. Αγόρασε την Κουανταλαχάρα, θέλει να αγοράσει και την ψήρα χούλα. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Τσιφλικούκου είναι οι άνθρωποι, θα έχει τον τρόπο. Ναι, πολλού τρόπου έχει Μπούκουρα. Για να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν λες. Όταν σε διώξαν σε ένα του σπίτι, πήραν άλλο κουρίτσι για δουλειές. Καμιά. Ψάχνουν ακόμη. Αυτό είναι. Άκου λοιπόν το σχέδιο. Εγώ θα πάω τώρα τάχα με στην Αθήνα, γιατί είναι τάχα με άρρωστη θεία Μπυρμπύλου. Άρρωστη θεία Μπυρμπύλου. Πότε, Μαρή. Τάχα με ρε, είπα. Δεν έχει τίποτα. Εσύ θα λες ψέματα ότι είμαι στην Αθήνα. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, εσύ θα λες ότι είμαι στην Αθήνα και θα περιμένεις τηλεφώνημα, έτσι. Εγώ θα πάω να δουλέψω στο σπίτι του Μπούκουρα για να διαλευκάρω την υπόθεση. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ναι. Μαρία, δεν πας να δουλέψεις καλύτερα στα Ρουδάκινα. Πιο πολλά λεφτά. Τι θέλετε? Ήρθαμε για τη θέση της υπηρέτριας. Πώς είπατε? Δεν ακούς. Πώς είπατε? Τι βγάλε ρε χαντακομμένα αυτά από τα φτούλια να ακούς. Είπαμε ότι ήρθαμε για τη θέση της υπηρέτριας. Τι είναι η πηγή? Μια κουπέλα είναι για τη θέση της υπηρέτριας. Πειράζει. Να πειράσουμε. Ποιος είναι η Μπέτη? Μια βλάχα, μάνα. Βλάχα η συγκυφαίνηση. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Αφήστε μας μόνες. Λοιπόν, με ποιον έχω την τιμή να μιλώ? Μημένα βέβαια. Ναι, αλλά εσένα πώς λένε, αυτό θέλω να πω. Βαγγελίτσα μας λένε. Χαίρο πολύ. Μόνα Μπούκουρα. Διάσημη τσιφλικούχα της περιοχής. Και σε τι οφείλω την τιμή της επισκέψεώς σας? Πολύ τιμή πέφτει εδώ μέσα. Αυτήν την οφείλεται στο ότι θέλω να εργαστώ ως υπηρέτρια. Ω, κατάλαβα. Και πού θα κατάγεστε? Εγώ, τι να σου πω τώρα, εγώ από μακριά, από... Δηλαδή? Δηλαδή από εκεί, από πέρα, από το... Δηλαδή πού θα συγκεκριμένος? Συγκεκριμένος από τα Τζάντζαλα. Ω, κοντοχωριανή δηλαδή. Και τι συστάσεις έχεις? Συστάσεις? Συστάσεις δεν έχουμε, κάτι εκτάσεις έχουμε εξ αδιαιρέτου. Α, δεν μπορώ να σε πάρω χωρίς συστάσεις, γιατί θα πάρει μια ανάλυτη κατοραχούλα και μη βγήκε σκάρτη. Όχι σκάρτη. Γιατί την ξέρεις? Όχι, αλλά ξέρω ότι τα κουρίτσια εδώ στην περιοχή είναι πολύ καλά. Μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σε δειχτώ χωρίς συστάσεις, γιατί έχω τσιλόγι μου. Ναι, αλλά έχω κι εγώ τσιλόγι που πρέπει να δουλέψω. Έχω μάνα κατάκητη. Αδερφών στα ξένα και του σκύλου μη μόρβα στο νοσοκομείο. Σκύλο στο νοσοκομείο με μόρβα. Τέλος πάντων, επειδή μη βέστητη και αγαπώ τα σκυλιά, θα σε πάρω δοκιμαστικά. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Τσιλιμιντέ, σωστός είμαι. Να καθαρίζεις? Όχι, έχω να του λέω στο τζάντζαλο αυτό για την νοικοκυροσύνη μου. Εντάξει, λοιπόν άκου ποιες είναι υποχρεώσεις.
Καταρχάς, το πρωινό μου θα μου το σερβίρει στο κρεβάτι. Γύρω στις 10, όχι πάρα πολύ νωρίς. Θα έχει μέσα τα γνωστά, καταλαβαίνω. Την Μπέλα. Από τότε που έφυγε η Ρουδούλα, ούτε ένα πιάτο δεν έπλυνε. Τίποτα. Βαγγελίτσα, έχετε να ανοίξεις. Βαγγελίτσα, όπι είναι να ανοίξεις. Κουλή είναι να ανοίξεις μοναχίτσι, δεν έχει χέρια. Τι θέλει? Ποιες εσύ? Εγώ ποια είμαι, εσύ ποιος είσαι? Εγώ? Τόνις καπώνεις, πες, και θα καταλάβουν. Περιμένετε. Τόνις καπώνεις, να πειράξει, κυρία. Και το ρουτάς. Άνοιξε καλά την πόρτα. Με σχετονείς. Μα τα μονάχο μας αγάπη. Βγαίνε εσύ μου. Τα Αμερικάνικα σας μάραναν. Πολύ καλά, αλλά είχα ένα πρόβλημα στην είσοδο. Παρντόν, παρντόν μου, Ατονής. Βαγγελίτσα, ο κύριος Τονής Αμπεδό φιλοξενείται στον οίκο μας και θα τον υπηρετάς και αυτός θα τον κυριώσει και καλύτερα μπορώ να σηκώ. Γιατί είναι αδερφός? Όχι. Ξάδερφος? Όχι. Συγκινήσει, είναι μπατζανάξτη, είναι τέλος πάντων. Λογαριασμό θα σε δώκω. Ένας καλός φίλος είναι. Καλύτερος και από συγκινείς καμιά φορά. Πώς περάσατε το πρωινό σας, μαντάμ? Πλίξ. Κάνει κανιά δουλειά να ξυπλίξ. Θέλει τίποτα από μένα? Καλημέρα. Ο άντρας. Γεια σου, Μίτσου. Μίτσου, απ' εδώ η Βαγγελίτσα, η καινούργια οικιακή βοηθός. Απ' εδώ η σύζυγός μου, Μίτσος Μπούκουρας. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Παρομοίως. Κύριε Τόν, θέλετε να κάνουμε μια μικρή τουρνέ στον κήπο, να μας φυσήξει και ο αέρας στη μούρη, πας και μας ανοίξει η όρεξη για το μεσημεριανό. Πολύ ευχαρίστως, μαντάμ. Ω, μερσί. Βένε. Βαγγελίτσα, όπως είπαμε για το μεσημέρι, Μίτσου, πάμε και ερχόμαστε εν συντομία. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Βαγγελίτσα, πιάσε με ένα ούζο και φέρε με το εκεί στο βεράντα, θα κάτσω. Ευχαρίστως. Έτσι. Ορίστε το ουζάκι σας. Ώστε, Βαγγελίτσα. Έτσι με βάφτισε, νονά μου. Τώρα θα με ρωτήξει πόσο χρονών είμαι. Και πόσο χρονών είσαι, Βαγγελίτσα? Πάντως, το σχολείο το έβγαλα. Πόσο δηλαδή? Να μην είμαι κόμπο σου. Εγώ μια φορά διδέκα σε βλέπω. Μουρό. Εγώ να δεις πως σε βλέπω. Κάνω φυσική ζωή, κρατιέμαι. Τώρα θα με ρωτήσεις αν έχω αδέρφια. Έχεις αδέρφια, Βαγγελίτσα? Έχω έναν αδερφό. Έναν ταγκλαράζαμε και παν. Και έχει ένα χέρι βαρύ να μην συλλάχει. Τώρα θα με ρωτήσεις αν έχω δεσμόν. Είσαι αραβωνιασμένη. Λεύτερη μου. Κανένα αισθηματάκι? Εγώ! Άντε καλέ, μην κάνετε και κοκκινίζω. Τώρα θα με ρωτήσεις πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό, ρε Βαγγελίτσα? Εσύ μια κοπέλα σαν τα κρύα τα μυρά. Μη θέλω, εγώ δεν τις θέλω. Παίνεις εσύ, θέλεις έναν άντρα σοβαρό και κατασταλαγμένο. Σαν τα μούτρας. Άμα είναι το τυχερό μου. Θα βρεθεί. Πού θα πάει, θα βρεθεί. Έχετε τίποτα υπόψη και με το λέτη? Πατέρα, δώμε ένα πεντοχιλιάρου. Πάλι πεντοχιλιάρου, ναι. Μη μάθησε ότι είσαι η μάνας και αδερφής. Τι του θέλεσαι?
Θέλω να πάρω το μηχανά για το βουλκανιζατέρ. Ήχτερετε σαν το καπιτουχίλιαρο. Εχθέ του φάγαμε με τα παιδιά στην δίσκο που πήγαμε. Παναγίτσα, αν πάμε σκουτός του κατακουμένου, του ξεκραβαλουμένου. Πάρε και δεν έχει άλλο σήμερα. Είμαστε και πολύ πρωτσήμερα. Πάμε τρελά, Ευαγγελίτσα. Ε, παιδιά είναι. Εμένα, μη θέλετε τίποτα άλλο τώρα. Κάτσε λίγο να μην κάνεις παρέα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχουν ετοιμάσει αυτό το ντίνιρ που τρώτε εσείς εδώ πέρα. Ανταμονά. Βέβαια, ήδη. Υπηρεσία του φαΐ. Έφτασιν. Πρώτα σερβίρουν τον επισκέπτη και μετά την κυρία του σπιτιού. Πρώτα σερβίρουν το αφεντικό, έτσι ξέρω εγώ. Άσε, Μαγκελίτσα, άτε να λέει. Βάλε εδώ να κάνεις εσύ τη δουλειά σου, όπως ξέρεις. Ναι, το καλύτερο κουμάκι σας έβαλα. Κυρία Μονά, αφήστε την, αφού βλέπετε, είναι μια βλάχα. Σου έχει τύχει σε κυλιγάνι βλάχ. Πολύ συμπάγει η στολή, Βαγγελίτσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούκουρο. Πιάσε εσύ, βάλε τσιπόλι. Πάμε. Τα πάντα να χαρτοκουμένω να φας. Να σε πάει το φαΐ κάτω, στο στομάχι. Σιγά ρε πατέρα, τι βαράς. Μίτσου, πώς του βαράς το παιδί έτσι μπροστά σε κόσμο. Θα του δημιουργήσει ψυχικά τραύματα. Δεν ήξερα να το δέχουμε και η τέρος. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Εγώ έτσι ξέρω το τρένο από τα παιδιά μου. Με τον Βόρδολα και έγινε έτσι όπως έγινε. Ας το τρεμάνα. Μόνο μιλάν, σιλέν, πόσες φορές θα σου το πω. Τέλος πάντων, να μην ξανακούσω εδώ μέσα αυτό το μπανάλ όνομα. Χάιντε μαζέ. Μίτσου, τη μαχαίρι και μπρούνι, πόσες φορές θα σου πω. Στο δεξί του μαχαίρι στο σερβί το μπρούνι. Ναι, πατέρα, καλά σιλέει. Με μαχαίρι και μπρούνι. Κάτσε και εσύ, πιτάγεσαι σαν το πουρδουβούλωμα. Μα τα μονά. Πουρδουβούλωμα λέει, πάει στο τραπέζι και μπροστά σε ξένου άνθρωπο. Θα λίγο θυμίσω. Αφήστε τον, μάτα μονά, αφήστε τον να εκφράζεται ελεύθερα. Είναι άνθρωπος της δουλειάς. Ω, με σκετονί. Δεν έχουν όλη την ανατροφή και την ευγένειά σου. Καλέ, τον άμπακο φάγατε, δεν κόσατε, θέλετε και δεύτερο. Φυσικά. Δεν έχει δεύτερο. Ε, πώς δεν έχει δεύτερο, είπαμε κάθε μέρα θα έχουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο πιάτο. Δεν το κατάλαβα, εγώ νόμιζα θα τρώτε αυτό το ίδιο φαΐ τρία πιάτα, εμείς έτσι κάνουμε στο σπίτι μας. Καλά σιλέρα γυναίκα, άμα πνάς, φάει από το ίδιο. 40 πιάτα θα φτιάχνει το κουρίτσιο άλλη μέρα. Μίτσου, σε περικαλώ μην επεμβαίνεις στα κοκκυρικά. Τέλος πάντων, φέρε τα τυριά. Άιντε, φάγαν καλά καλά του κρέας, θα φάγαν και ψωμοτήρια από πάνω. Με είστε έτσι μου, κύριε Παναγίτη. Πώς σας φάνηκε λοιπόν το κλίμα στο κεφαλού χώρου, κύριε Τόνι? Σας διαβεβαιώ, θαυμάσιο, Δεσποινής Μπες. Το βλέπω, συσήκωσε το κλίμα. Ή έτσι έχουμε εμείς εύκρατα κλίματα. Αλλά και το έδαφος είναι πολύ γόνιμο στην περιοχή σας και ιδιαίτερα στην κάτω ραχούλα. Οπα, εδώ είμαστε. Και η ποιότητα του χώματος που ανέλησε ο χημικός της εταιρείας μας είναι η πλέον κατάλληλος για αυτές τις νέες καλλιέργειες που θα κάνει η εταιρεία μας, ξέρετε. Η Άρπαξ ΕΠΕ. Θες λίγο ακόμα από αυτό, Όχι, ευχαριστώ. Και πότε θα έρθουν αυτά τα φυτά ή χουλαχούπες που τις είπες? Χοχόμπις λέγονται, Μίτσο. Χοχόμπα, έτσι λέγεται αυτό το τροπικό φρούτο.
Χοχόμπα. Και πώς θα αντέξει αυτό το τροπικό φρούτο εδώ, σε αυτό το κλίμα? Γιατί μην κοιτάς τώρα, εδώ το χειμώνα. Κάνει χειμώνα. Πολύ βαρύ χειμώνα, πολύ έτσι, καίει όλες τις καλλιέργειες. Συλλάς υπηρεσία. Τη γνώμη μου είπα. Μην ανησυχείτε, κύριε Μπούχουρα, μην ανησυχείτε. Έχει μεριμνήσει και γι' αυτό η εταιρεία μας. Όλη η πλαγιά της κάτω ρακούλας, το τσιφλίκι σας και τα άλλα όλα. Αυτά τα χωράφια που αγοράσατε θα μεταβληθούν σε ένα τεράστιο θερμοκήπιο. Και θα πιάσει αυτή η χουλαχούπα στη δικιά μας την αγορά. Θα πουλιέται. Χουχόμπα του λένε. Μα φυσικά, λίμωνα, τι λέτε, θα πουλιέται. Όλη η αγορά της ΕΟΚ έχει κατακλειστεί από κονσερβοποιημένη χοχόμπα. Είναι το φαΐ της μόνας του Παρίς. Κλείνουν όλα τα του στάδικα και ανοίγουν χοχομπάδικα. Και πώς είναι αυτό το φρούτο, κύριε Τόνι? Πες, Μπίλη, που διάβασε για την χοχόμπα στην κυκλοπαίδεια. Δεν τη γράφει η κυκλοπαίδεια του χοχόμπα. Σωστά. Γιατί είναι πολύ καινούρια η ανακάλυψή της και δεν έχουν προλάβει οι κυκλοπαίδειες να ενημερωθούν. Για να σας δώσω εγώ να καταλάβετε, ακούστε. Απ' έξω, απ' έξω, είναι πράσινο και χνουδωτό. Μέσα έχει ένα στρώμα κόκκινο και από μέσα το κυρίο σώμα είναι κίτρινο, σαν το πεπόνι. Και το σπουδαιότερο, δεν έχει κουκούτσια. Αυτό είναι πολύ καλό. Μίτσου, η χοχόμπα έχει πολλές χρήσεις. Στην Γκουανταλαχάρα την κάνουνε ψητή στα κάρβουνα, στο φούρνο με πατάτες, την κόβουν στη σαλάτα, στη φάδα, ό,τι θες. Και κουμπόστα γίνεται και κέικα μα θες. Και η γλυκό του κουνταλιού γίνεται, πατέρα χοχόμπα. Εξάλλου, διάβασα το Κοσμοπόλιτο. Ρωτή κουμπόστα. Συγγνώμη, κύριε Λιμόνα, συγγνώμη. Πάει το καινούργιο μου φουστάνι. Γουρ, γουρ, γουρ. Έχει δίκιο ο κύριος Μπούκουρας, γούρι. Γούρι. Ναι, θα πάει καλά η καλλιέργεια της χοχόμπας. Χουχόμπης, Γκουανταλαχάρης, παράξενα πράγματα. Γι' αυτός η Τόντς τι ρόλο παίζει. Πολύ περιδιαγραμμά του μας τα λέει. Βαγγελίτσα, πιάσε μας έναν καφέ. Εγώ θέλω βαρύ γλυκό. Σαν κι εσένα γλυκό. Μικουλακέδι τι. Είσαι η Κυρτόνη. Εγώ θα πάρω ένα φραπέ. Πικρό. Σαν κι εσένα. Ευχαρίστως, Κυρτόνη, ευχαρίστως. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτές τις χουλαχούπες. Χοχόμπες, κύριε Μπούκουρα. Χοχόμπες. Ναι, αυτές τις, όπως τις είπες, ναι. Πρέπει να ξεχρυσώσουμε όλες τις καλλιέργειες. Βέβαια. Πρέπει να περάσει μπουλντόζα από όλη την πλαγιά. Και τι λέει ο αντιπρόσωπός μας στην κάτω ραχούλα? Τέλειωσαν οι αγροπολισίες. Τέλειωσαν. Μόνο μία ιδιοκτήτρια μένει που δεν πουλάει. Κάποια Βαγγελίτσα. Και δεν μιλάει σκεφτόνι, τι μη έλεγες? Σας έλεγα ότι η χοχόμπα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο φυτό και το χωράφι πρέπει να είναι τετραγωνισμένο. Τόσα στρέμματα αγοράσαμε, πρέπει να τα αγοράσουμε όλα. Οπωσδήποτε, διότι η φυτεία της χοχόμπας πρέπει να είναι μονοκόμματη. Άμα κάνει κούρμπες και τέτοια δεν αποδίδει, κατάλαβες? Άμα είναι έτσι, εκεί άμα είναι έτσι. Πάντως, κουτί μας ήρθε η φιλοξύρακη, η διάρκεια. Ναι, προκάλεσε πτώση της τιμής των αγρών. Ακόμα η αποχαμένη. Μην ανησυχείτε, κυρτόνι, θα τα σκουπίσω. Πείτε τα εσείς, πείτε τα. Τότε αφού είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η χουλαχούμπα. Χουχόμπα. Ναι, αυτή η χουχόμπα, πώς την είπες. Να ειδοποιηθεί ο αντιπρόσωπός μας στην κατουραχούλα ως κουρδομπής. Τι έγινε, Βαγγελίτσα, τι έγινε? Να βάζει καφές, κυρτόνι, βάζει. Να ειδοποιηθεί ο σκουρδομπής να την πιέσει να πουλήσει. Ποτέ τον πουτών. Έχει ειδοποιηθεί ο σκουρδομπής, αλλά η διοκτήτρια λείπει. Και πού είναι? Να ξέρεις που είναι, να ξέρεις που είναι. Στην Αθήνα, νομίζω. Τι έγινε, Βαγγελίτσα, ακόμα δεν τελείωσε? Ναι, ναι, τέλειωσα τώρα, τέλειωσα. Τέλειωσα, θα να σφέρω έναν άλλον καφέ. Πήγαινε, κορίτσι μου, πήγαινε. Κορίτσι, είναι καμιά φορά. Δώ μου ένα πεντουχίλιαρο να πάω στην Πούμπ.
Τα ρήφερα το γραπτό του πεντοχίλιαρου. Πέτερε και τίποτα άλλο. Όλο πεντοχίλιαρο και πεντοχίλιαρο. Καλά, τότε εδώ μου δυο πεντοχίλιαρα. Πώς τα λέτε, Δεσπίνης Μπέση. Βρίσκει τι. Βρίσκω. Και επίσης βρίσκω πως απόψε είσαι μια οπτασία. Είναι του καινούριου μακιγιάζ του Yves Saint Laurent. Φέστανε! Αχ, το ζώδιο μας πιάσανε! Μη συγχωρείτε, κύριε Τόνι, αλλά φαίνεται ότι είναι γραφτό να μην πιείτε καφέν σήμερα, μη συγχωρείτε. Να μου το πεις, του αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη εις λαλίνα. Μισάνυχτα και κάτι κι μπούκουρας φεύγει. Άλλου ύποπτου κι αυτό. Τι του ήθελα η Ερμάδα να γίνουν ματαχάρι της Λάντζας. Καλημέρα, Βαγγελίτσα. Α, εσύ είσαι. Αργήσατε να σηκωθείτε σήμερα. Το τράβηξαμε μέχρι ύψες αργά και... Ανησυχείς είχα ύψες βράδυ, σας άκουσα. Ακουγόμαστε. Τι δεν λένε, όπου φύγατε ύψες μέχρι νύχτα. Πήγα να ξεκινήσω να γυλάδι εκεί. Απλά, και τι έκαμε η γυλάδα. Τετράδυμα. Τετράδυμα να σας ζήσουν. Δεν λες επί την κούλη να σε πιάσω ένα καφιδάκι. Να μην πιάσει, να μην πιάσει ένα... Έτσι όπως το πιάσει εσύ, σε κερδί. Έφτασε. Ξέρεις αφεντικό, στο σιγουβράσι μου είναι το μυστικό. Τώρα θα σε σιγουβράσω, εγώ να δεις. Έλεγα που πήγατε χθες βράδυ ότι πάει να την πουθηνά αλλού. Πού να πει είναι Αυαγγελίτσα. Ξέρω εγώ, άντρας είσαστε και πώς φαίνεται νταυρατισμένος. Είμαι. Καλώς είμαι. Είπα κι εγώ, μπάκι πήγατε στα όργανα. Σηκίνει τις λουλούδες, τις βαμμένες, που χτυπάνε τον τέφι και κάνουν όπλα, όπλα, σε αυτές. Βρε κινήτσα, χαζός είμαι να πάω στα σκλάκα. Όταν έχω τέτοια λουλούδια μέσα στο σπίτι μου. Τι τι λουλούδια, αγνά, φυσικά. Είσαι σημεία, είσαι σημεία. Τι νοητή. Μπορείς να τριλάς άνθρωπο. Εγώ, υπερβάλλεται. Όχι υπερβάλλω, όχι υπερβάλλω. Αγάιμη μάνα, τι με κοιτάς να χάσει και δεν αφήνεις τα δισκοχά μου. Σκιάχτω καλογερά έτσι πως είναι αντιμέν καρνάβαλου. Τι είναι καρνάβαλες Μαρή, είμαι αντιμένη γουανταλαχαριώτησα. Φοράω γουανταλαχαρινή στολή. Λα κουκαρότσα, λα κουκαρότσα, λα 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 λα. Άσχετη, λα κουκαρότσα, λα κουκαρότσα. Ξηθιώθηκα σήμερα που άπω. Να μου κάτω ραχούλα τη τραβά για σένα. Δεν φτάνει που πεθαίνουν τις δουλειές, έχω και αυτές να μην λαχταρνάν. Η μια δίνει ζόμπι, άλλη δίνει ζουλού. Κύριο του ξεχαρβαλωμένου που δεν με ξεκάνει με τις κινήσεις. Τα αφεντικό συνέχεια το μυαλό της του. Αλλά με ένα που θα με πάει, εγώ θα τη βρω την άκρη εδώ μέσα. Έφυγε.
έρθω να χτυπήσει. Μου είπαν ήσαν να κρυφτώ, θα με βρούνε. Εμπρός, ποιος είναι? Τάσου εσύ, Τάσου, γιατί μην ουχλείς. Δεν είπαμε ο δεσμός μας πάπαλα. Έχεις πρόβλημα. Μη θέλεις. Εμάθε λοιπόν πως εγώ δεν σε θέλω. Αγαπάω αλλού, εντάξει. Ο βλάχου. Τρομάζεται. Μα γιατί με φοβάσαι, μπες. Όχι φοβάμαι. Απλώς ταράζουμε. Μα γιατί, μπες. Ταράζουμε όπως ταράζει τη μία κουπέλα δίπλα σε έναν άντρα. Μα με τόσα αγόρια έρχεσαι σε επαφή, Μπέση, εκεί στις παμπ. Αχα, εκείνοι δεν μ' αρέσουν. Εγώ προτιμώ τσόριμη και έτσι πρωτεβουσιάνη. Μπέση, όπως... Όπως... Όπως εσείς. Τι δουλειά κάνεις εδώ μέσα, κυρτώνιγα, μπρος, ε! Μικρή μου αθώα, πόσες φορές δεν έχω ονειρευτεί αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές δεν έχω ονειρευτεί εμάς τους δύο. Σε ένα ειδηλιακό ακρογιάλι, με κοκοφίνικες, εκεί μακριά, στην Γκουαντολοχώρο. Κι εγώ πόσες φορές δεν ονειρεύτηκα τσι δυο μας σε ένα μακρινό ακρογιάλι, δίπλα σε μια φωτιά, να ψήνουμε χουχόμπι στη Θράκα. Σας ενοχλεί η μικρή κυρία Τόμι? Δεν φανιέστε, παιδί. Έχετε δίκιο. Εσάς φαντάζομαι σας ταιριάζει κάτι πιο όριμο. Εξάλλου η όριμη χοχόμπα έχει το ζουμί, όπως λέει και μια χουχουμπέζικη παροιμία. Αυτή τσέμαθε και όλες τις χουχουμπέζικες παροιμίες. Τσέμαθε. Εγώ της έδωσα την πρέπον ανατροφή. Δεν ξέρω πού τα μαθαίνει αυτά. Στην τηλεόραση φαίνεται. Ξεχάστε ότι έγινε, κυρία Μονά. Ξεχάστε το. Αφού το ξέρετε ότι για μένα υπάρχετε μόνο εσείς. Ω, μπράβο, κύριε Τόμι. Δεύτερο ημίχρονο. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο σπίτι σας, με γοητεύσε. Όχι, αλλά τέτοια, κύριε Τόμι. Μη λιγώνετε. Είμαι και παντρεμένη. Τώρα το θυμήθηκες. Ο έρωτας, μαντά Μονά, δεν ξέρει από παντρίες. Κάνατε ένα λάθος. Το έκανα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα επανορθώσετε. Ελάτε να φύγουμε μαζί. Σε ένα ειδηλιακό ακρογιάλι στην Γκουανταλαχάρα. Με κοκοφίνικες. Ναι. Στην Γκουανταλαχάρα. Μακριά από τον αγριάνθρωπο, τον Βούκουρα. Όλοι στο ίδιο ακρογιάλι θα τις παίρνει αυτός. Η μητέρα σου λιποθύμησε, δεν βλέπεις? Έλα να την πάμε έξω να πάρει λίγο αέρα. Είμαστε, πιάσανε! Μονταμονά, μονταμονά, μονταμονά. Τι με κοιτάς έτσι χαμένη, που πήγε το μυαλό σου μέσα στο πονηρό. Μητρικό ήταν το αγκάλιασμα. Μου λέγε ο Κυρτώνης, θα βάσανε που τράβηξε τη ζωή του και τη ορφάνευσε μικρός, και εγώ τον αγκάλιαξα για να του δώσω τη στοργή μου του λύπη. Αλήθεια είναι η μάνα? Μα φυσικά είναι έτσι, μικρό μου. Φυσικά είναι αλήθεια. Πόσο μη συγκίνησε, μητέρα. Που έμπλεξα, Θεέ μου, που έμπλεξα. Ευτυχώς που φύγανε. Λίγο ακόμα και δεν με κρατούσε τα χειρούλια μου. Τι το ήθελα εγώ να γίνω detective, τι το ήθελα. Να μου το πεις. Θα σε κάνω εγώ Μπούκουρα να μου τα πεις όλα. Τόσο αγαπώ και πάλι. Θα σε τρελάνω με τα θελεγητρά μου. Να μου το πεις. Θα σε κάνω να σπαρτάρα σαν το ψάρι. Η αγάπη είναι ζόλη. Έφτασε η μεγάλη στιγμή. Απάνω του! Τι θες εσύ εδώ, Μπιλ? Βαγγελίτσα, εκεί που είμανε στην δίσκο και καθόμανε, ήπια. Ήπια πουλί.
Για να πάρω θάρρος, να σου πω πως αγαπάω. Παναγίτσα, μ' αγάπησε κι αυτός από σπούντα. Βαγγελιέτσα, σε θέλω. Σήκω ρε χαρτακουμένο να φύγεις, θα μας ακούσουν οι. Βαγγελιέτσα, με έχεις κάψει. Σε έχω σκάψει ρε, μισή μη σκάψει. Τώρα του κακού θα φύγει πατέρας η Μουρδάκης και τι θα κάνω. Βαγγελιέτσα, θέλω να γίνεις γυναίκα. Δεν γίνω γυναίκα, δηλαδή δεν πέφτω καλύτερα στο πηγάδι, θα γίνω γυναίκας. Βαγγελιέτσα, μισό λεπτό. Κοίτα το κουμένο, χωρίς κάτω το κρυφάκι. Μισό λεπτό είναι δουλειτή. Μην είσαι τσακής η πατέρας. Μα αγαπάει τι μπορεί. Σ' αγαπάω ρε, σ' αγαπάω. Μισό λεπτό, να έρθω μέσω. Καλυβάρισε άντρας. Σε συμφόρε. Ναι, να ρίξω κάτι απάνω μου και έρχομαι. Καλησπέρα, Βαγγελίτσα. Καλώς τον. Λαχανιασμένη σ' ακούω. Ξάναψα από μόνη μου απ' την απροσμονή. Το ξέρα εγώ, το ξέρα. Όλα τα ξέρεις εσύ. Μουράτα μου. Τσι, κάτσι, κάτσι. Θες να πάρεις κάτι. Σένα θέλω. Εμένα Μέξ, λέω για κανένα drink. Είναι ώρες τώρα για τέτοια πράγματα. Πόσο στεναχωριέμαι που θα φύγει. Γιατί στεναχωριέσαι. Πώς, σε συνήθισα. Τη Σας, την κυρία Λιμούνα, την Μπέση, του Μπίλη. Τι ήταν αυτό, Βαγγελίτσα? Τα ακουραστικά μου ήταν. Τα ακουραστικά μου. Έχω κάτι ακουραστικά. Να, πάλι με πιασί. Μη συνιάζει. Θα σε πάρω εγώ μαζί μου στην Κόντα Λαχάρα που έχει όλο το χρόνο καλοκαίρι να σε πειράσει. Αλήθεια, θα με πάρτε μαζί στην Κόντα Λαχάρα. Δεν στο φαντάει μη τίποτα. Και σε πια συχνά αυτό το πράγμα. Πότι. Δεν πειράζει. Θα σε πάρω εγώ στην Κόντα Λαχάρα και θα σε κάνω ειδική αγωγή να γίνεις καλά. Αλήθεια. Δε μη λέτε. Θα έρθει και η Κερτών στην Κόντα Λαχάρα. Όχι, ο Κετών θα κάτσει εδώ στην Κατουραχούλα. Εμείς θα πάμε στην Κόντα Λαχάρα. Κετών τι θα κάνει εδώ? Θα καλλιεργεί χουχόμπες. Τι του την έδωσε την Κατουραχούλα? Θα την πάρει τον στην Κατουραχούλα. Βρε, άσε τον Ντόνι και έλα να μιλήσουμε για την Μάση. Κάτσε να πούμε πρώτα κανένα προκαταρκτικό. Α, τι μη θες να μ' ανάψε. Σ' ανάψω εγώ φωτιά στα μπατζάκια σου. Ενά, λέω γιατί εγώ νόμιζα ότι τα κτήματα τα παίρνει άρπαξη πέ. Άρπαξη πέ, δηλαδή ο Τόντς. Είναι σύμβουλο στην εταιρεία. Τι σύμβουλο, δικιά την εταιρεία. Και είναι δικιά σε άρπαξη πέ. Δικιά μου. Τι δουλειά έχω εγώ, Τόνι. Εγώ δίνω στην άρπαξη πέρα την Κάτω Ραχούλα και παίρνω την Κόντα Λαχάρα. Ολόκληρη την Κάτω Ραχούλα. Αμέ, τι μισή, ολόκληρο νησί. Πιο μεγάλο από την Κρήτη μη θα με δώσει Τόνις. Και τα χτήματα στην Κάτω Ραχούλα ποιος τα αγοράζει, εσύ ή ο Τόνις? Εγώ, για να τα ανταλλάξω όλα μαζί με το νησί. Και γιατί δεν αγοράζει απευθείας η Τόνις? Ο Τόντς και ο Τόντς, για τον Τόνι ήρθαμε εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε. Και τι συνέχισε να την κάνω εγώ με τον Τόνι? Θέλω να μάθω με τι άνθρωποι έχω να κάνω. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να μάθει. Τι, σε έπιασε πάλι? Έτσι που με πλάκωσες, με θέλω βούκουμα. Αυτό το πράγμα θέλει και λίγο πλάκωμα, αλλιώς δεν γίνεται. Γίνεται εξαποστάσεως. Και γιατί δεν αγοράζει απευθείας η Τόντς? Γιατί έτσι είναι η συμφωνία μας. Θα μη δώσει μονοκόμμα την Κόντα Λαχάρα, άμα τον δώκω μονοκόμμα την Κάτω Ραχούλα. Εσύ ένα μονοκόμμα θα σε πάρει. Μη! Σαν κάδαν! Μη!
Μη. Δεν ρουχαλίσκε με το σκασμένο. Θα σου πάω φροντζόλα, Μητρογάνη. Δεν ρουχαλίσκε, καλέ. Θα μας ακούσει κυρία Μόνα. Δεν ακούει η Μόνα. Είναι η Ζώου. Ποιος είναι? Βαγγελίτσα. Ουι, μα τ' άκουσαν. Βαγγελίτσα μου, χάθηκα η καψουρή, χάθηκα. Όχι, είναι κατελημένο. Είναι η Βαλίτσα, μη Βαλίτσα. Βαλίτσα, σηκώθηκα να πάω προς νηρού μου και δεν είδα δίπλα μου τον άντρα μου. Μήπως είναι εδώ μέσα? Τι εννοείται? Εννοώ ότι το βράδυ έχει χόμπι να επισκέπτεται τις υπηρέτριες. Εγώ όμως δεν έχω τέτοιο χόμπι. Ψάξτε το μελού. Ελένα, έφυγε. Έλα, έφυγε. Πίσω πόρτα στον κήπο και πες ότι έχεις ανησυχίες και έχω βυσβόλτες, ε, άντε. Θα τα πούμε αύριο πάλι, ναι. Θα πούμε αύριο τώρα. Ωχ, λίτωσα. Ωχ, πώς λίτωσα, όχι στο λαιμό. Ωστι ο κύριος Τόνς θα αγοράσει την κατουραχούλα, ε. Παναγίτσα μου, ξέχασα το ξεχαρβαλουμένο. Σημείρης Βαγγελίτσα, θα φάμε σκαλοπίνια μισός μαδέρα. Μισός και θα φάει. Έτρωγε σκαλοπίνια και στο σπίτι της Ιμπλάρας του πατέρα. Η Χριστούλη μου. Η Σκορδομπής. Έρχεται εδώ. Τι το κάνω τώρα? Κατάλαβες κύριε Τόνι, ξέρω εγώ τώρα τι συλλώ, ξέρω, έστω. Διότι... Μα καθίστε, καθίστε, θα πάει η κοπέλα να ανοίξει. Μην ενοχλείστε, Βαγγελίτσα. Τι θα κάνω, Παναγίτσα μου, βοήθαμε, Παναγίτσα μου, βοήθαμε. Θα ανακαλυφθώ η κατάσκοπο στρατοδικείου, θα πειράσω για κάστο προσωπία. Βαγγελίτσα, Βαγγελίτσα, η πόρτα, δεν ακούς? Άσε και Τόνι, θα δείξω εγώ. Ο κομπάρο. Κομπάρ, τι κάνεις? Καλά, εσύ, έλα. Μια χαρά, εσύ. Τι γίνεται, κυρτό? Καλά. Η μέρα μη σου χωρείτε μισό λεπτό. Πείτε τα στο μεταξύ, έτσι. Τι έγινε με το χωράφι, πούλησε αυτή? Δεν το πουλάει, μουλάρα, και επιπλέον έχει τι? Μα πού πήγε, πού πήγε? Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε. Οι μέρες περνούν, καθυστερούμε πολύ. Οι Αμερικάνοι βιάζονται, δεν μπορούν να περιμένουν οι Αμερικάνοι. Την τελευταία φορά που μίλησα μαζί τους με απείλησαν ότι θα αλλάξουν τώρα. Αμερικάνοι, είναι και Αμερικάνοι στη μέση. Άλλο πάτη τούτο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πρέπει να τη βρεις οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν θα πάρεις δραχμή. Κατάλαβες? Καλά, κύριε, το άνοιγμα μου, α. Έτσι είναι. 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 Πώς πάνε οι αγοροπολισσοίς? Θέλω να πω ευχάριστα. Τι ευχάριστα, κύριε Κουμπάρ. Κι είναι η γαϊδάρη Βαγγελίτσα, δεν το πουλάει. Εδώ όλοι ξεπουλάνε μισοτιμή στα σπίτια τους και φεύγουν από την κάτω ραχούλα και αυτή εκεί έχει μουλαρώσει, δεν το δίνει με τίποτα. Και τι προβλέψει να γίνει εκεί? Άμα βρεθεί θα το δώσει. Τι θα κάνει, εδώ έχει ερημώσει όλη η περιοχή. Δεν σε ρώτησα και να συμβλέψουμε τίποτε. Λείπει και το κουρίτσι στην αγορά. Θα πάνω εδώ εγώ. Τι φωνάξα τι? Μαρή, πώς στήθηκες έτσι? Προσαρμόζομαι, δίθηκα γκόντελα κοινά. Από εδώ και πέρα θα μιλήσει αλόχα. Έτσι με πει η κυρία. Λοιπόν, αλόχα, τι θα προσφέρουμε στον κύριο? Ό,τι θα βάδεξε του. Τα κουκαρά, τα κουκαρά, τα κουκαρά, τα τι θέλει τι? Η ένα σκάτς. Σκέτο ή on the rocks? Τίποτα. Λέω, θέλει σκέτο ή μη πάγω. Κουανταλαραχινά σας λέω, κουανταλαραχινά. Βρίσκει με πάγω εμέ. Μια σέκ και πάγω μέσα, μεν δεν με πειράζει. Να κουκαρώ, τάντε κουκαρώ, τάντε. Ουραίο πράγμα αυτό του ξένου πράγμα. Έχουν άλλον αέρα αυτές οι ξένες.
Δεν είναι άλλον άνθρωπο. Όχι σαν τις δικές μας τις βλάχτες. Άρα, άρα, απ' τα τζούτσολα είναι, κοντοχωριανή. Εκπηδεύεται για την Κονταλαχάρα. Ωστε κοντοχωριανή, ε! Κι έλεγα κι εγώ κάτι μου θυμίζει. Κάμε να δε σου θυμίζει, κάμε να δε σου θυμίζει. Μωρέ μένα τούτο το τούτο σου κάτι μου θυμίζει. Κι έχει το τούτο, τι το δεν έχει το τούτο, τι το δεν έχει το τούτο. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Μια κοντοχωριανή μου θυμίζει. Εγώ θα ζω στην ζωή, είναι από τα τζουτζουλά. Μη φέρτε και τίποτα άλλο τώρα, γιατί έχω να σκώσω τι καριόλε. Λάβω τώρα. Α το μονιό, νο, α το μονιό, νο. Έτσι μη πικυρίω να λέω. Κι όμως εμένα κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζω. Τσα, τι είναι, τελικά το πω. Voy a hacer una toquilla para ponerle al sombrero del señor Francisco Villa. Αποκρυφάτη, κύριο Στόντς. Χιζαμόλ. Ξένα είναι. Γκουαδαλαχαρέσκα θα είναι αυτά. Καλημέρα, Βαγγελίτσα. Καλά, στην Ιτούρια. Βαγγελίτσα, τα σκέφτηκα καλά αυτά που γίνανε ψευράδι και τα αποφάσισα. Ή θα σιπάρω ή θα σκουτουθώ. Δεν σκουτάνεσαι καλύτερα. Βαγγελίτσα, δεν μη συναισθάνεσαι. Σιπουθώ. Καλά, ρε παιδάκι, δεν μιλάς. Στον ύπνο με έβλεπες όλη τη νύχτα. Και στον ύπνο και στο ξύπνιο μου. Δεν υπάρχει άλλη γυναίκα σαν και σένα, Βαγγελίτσα. Μη φλέγεις τώρα που τύπηκες τρουπικά. Ρε, αν τη ρίξει λίγο νερό στα μούτρα να συνέρθει. Δηλάκου, να σου πω, μπορείς να θύσεις λίγο στην καμαρά μου που σε θέλω. Τη χαρά μου δίνεις, γλυκιά μου. Το ξέρω εγώ πως θα εξελιχθείς το πράγμα. Το ξέρω. Να σου πω, σε 5 λεπτά, ε. Εξάπαντος. Σε περιμένω. Εξάπαντος. Δε σε 5 λεπτά δεν σε είπα να έρθεις. Δεν άντεχα μακριά. Τι κάνεις και ρούχα τα κουμένο. Γιατί εσύ με τα ρούχα θα μείνεις. Οχ, Παναγίτσα μου, τι έπαθα. Βρε βάλ τα ρούχα και έχω να σε πω κάτι σοβαρό. Ρίχτου. Τι να ρίξω, βρε. Επέτονται. Ναι, έλα εδώ. Ναι. Γκουαδαλαχαρέσκα, ξέρεις. Γκουαδαλαχαρέσκα, όχι, δεν ξέρω. Και τι να του κάνω, βρε, εγώ τον άντρα που δεν ξέρω Γκουαδαλαχαρέσκα. Κανένα άλλο ξένο, ξέρεις. Κάτι λίγα ξέρω. Ναι, μου έλα εδώ. Εδώ αυτό το γράμμα, τι γράφει, για πέμε. Ωραία, αυτό δεν είναι Γκουαδαλαχαρέσκα. Αμερικάνικα είναι. Αμερικάνικα. Ναι. Ξέρεις να τα διαβάζεις. Ατέστος. Διάβαση. Διάβαση. Imperialist Company Κυσία. Είναι η Κυσία στη μέση. Η εταιρεία μας, εκτιμώντας την προσφορά σας, κύριε Τόνι Καπόν, αποφάσισε... Καλό, πετυχημένο, πετυχημένο. Το νηρό που ζητήσατε, να σας ειρβεί. Ορίστε. Πες το.
Βαγγελίτσα, βάλε με και μένα λίγο να πει. Όχι, δεν κάνει, δεν κάνει. Ωραία, βάλε με λίγο και κουράκια, σε. Εσείς του φιλήσατε. Τη δροσιά του να έχεις. Βάλει και εμένα. Πολύ ευχαρίστως, κυρία Μόνα. Ορίστε. Όπως σας έλεγα, έχω στο σπίτι δύο πίνακες του Πικάσο. Και τι χρώμα είναι, κύριε Τόνι? Διάφορα χρώματα. Αυτός δεν είναι που έχει ζωγραφίσει εκείνη που είναι απ' έξω από τα φουντάν? Όχι. Αυτή είναι η Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Πάντως και αυτός καλός είναι. Οπωσδήποτε, αλλά εμένα η αναγέννηση μου προκαλεί ένα... Πάθατη, απ' την αναγέννηση του πάθατη. Όχι, όχι. Εμένα με συγχωρείτε. Του μπρένανε στον άνθρωπο, ρε γυναίκα, μη την τέχνη. Εγώ, σε παρακαλώ, Μίτσο. Εγώ λατρεύω την τέχνη γιατί εξυψώνει τον άνθρωπο. Του είδαμε πόσο η εξύψωση κι εσένα. Νταρ, τι έπαθες? Ένα γουργούρσμα των εντέρων. Αλήθεια? Κι εμένα μη φαίνεται ότι με κόβει η κοιλιά μου. Ώστε αυτό ήταν λοιπόν. Ρουδούλα! Με Ρουδούλα! Εσύ είσαι με κυλίτσα, πώς έφυγες από τον Κούκουρα? Πήρα από το μουρικό. Είπα το ρώτησε Θεία Πριμπύλου. Α, ρώτησε πάλι Θεία Πριμπύλου, τι έπαθε, Μαρή? Τα είχατε σμαρδίθιν! Πού είναι η Μαρή που θα έπαιρνε τηλέφωνο? Αστάστε, έχουμε εξελίξει. Πάμε, θέλω, πάμε. Πώς, Θεία την Πριμπύλου? Για Θεία Πριμπύλου, Μαρή, πάμε. Θέλω μάρτυρα, πουλάω το χωρά. Α, Μίτσου! Θα μην πάρεις ένα μαύρο μασέρι εκεί που θα πάμε, ε? Άσε να πάμε πρώτα, ρε γυναίκα, και ύστερα γλέπω. Έχω να σας αναγγείλω ευχάριστα νέα. Πουλήθηκε και το τελευταίο χωράφι στην Κάτω Ραχούλα. Μπράβο, Τόρνο! Μπράβο, Τόρνο! Μπράβο! Τότε πρέπει να το γιορτάσω! Να το γιορτάσω! Υπογράψτε και εσείς, κύριε Μπούκουρα. Προπίνω στην υγειά σας, αγαπημένοι μου συγχωριανοί. Σας λέγω ότι με πόνο καρδιάς αφήνω το όμορφο Κεφαλοχώρι, όπου μεγάλωσα, κυπώνησα και μάλωσα. Μη συγχωρείτε, με έπιασε μια συγκίνηση. Φεύγουμε! Φεύγουμε, μητανάστε! Σώπα γυναίκα, μην κάνεις έτσι! Αχ, αδελφούλη μου, πώς θα αποχωριστούμε την όμορφη δίσκου μας! Και την μπουμ! Και την μπουμ! Μα ελάτε τώρα, ελάτε! Αυτή είναι η μέρα χαράς και όχι τα κρύων. Ας γλεντήσουμε, ας χορέψουμε στους ρυθμούς της Γκουανταλαχάρα! Άστο, σε παρακαλώ. Μα τι θα μου κάνεις? Μιλάτε 11 παρά 5 στο πηγάδι, θα έχω να σας πω κάτι σοβαρό. Εγώ. Ναι, εσείς.
Όπα! Όπα! Νίτε κυρτών, σα περιμένει 11 παρα 5 στο πηγάδι. Πώ χορέψει έτσι, Φοράδαμ, πώ χορέψει έτσι. Δεν με δίνει σημασία τώρα τελευταία. Εγώ ή εσύ. Σε θέλω, Μαρή, σε θέλω. Εγώ πάω πίσω. Πότε θα σε είπα, πότε θα σε είπα. 11 παρα 5 στο πηγάδι. Πάπα! Πάπα! Να σου πω, μη πικυρτών 11 παρα 5 στο πηγάδι. Αστασία! Γεια! Είσαι εσύ, ρε χαντακούμενος, είπα εγώ να έρθεις εδώ, φύγα, θα με κάψεις, φύγα, ρε! Κυριτώνα! Ο πατέρας, πάλι με τον πατέρα! Ναι! Μη πρόδουσης! Εσύ πρόδουσα, ρε, φύγα τώρα, φύγα, πάλι, φύγα, ρε χαντακούμενος, φύγα! Εδώ είσαι, κυριτώνα! Έτοιμο σε βλέπω! Γιατί σένα πάντα έτοιμο είμαι, πάντα έτοιμο είμαι! Όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, έλα εδώ πίσω του θάμου, έλα στο θάμου! Ουι, 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 τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει! Τι έχω εγώ μια σουρπρίζ, έχω εγώ μια Σκάσει και βλέπει! Τον! Πες! Μια βλέπα την ώρα να τελειώσει το πάρκο! Εγώ! Θα έρθετε να μην δείτε στην Πονταραχάρα! Μόλις μου δοθεί ευκαιρία! Σας περιμένω στο ακρουγιάλι μας που κουφίνηκε! Έρθω να είστε σίγουροι! Έκανα γαμπρό τον Τόνι και δεν το ξέρα! Πουλά δεν ξέρεις εσύ. Ιώνα, θα μου φανεί η αναμονή. Κουβήματα, φύγετε με μας δούμε μαζί. Φεύγω, φεύγω. Φύγετε. Φεύγω. Φύγετε. Φεύγω. Φύγετε. Φεύγω. Φεύγω. Σκετονί! Μόντα μόνα! Είναι αλήθεια πως φεύγετε αύριο για την Αθήνα. Ναι, μόνα. Δηλαδή, απόψε είναι για μας η νύχτα η τελευταία. Ναι, μόνα. Πρέπει να πούμε το στερνό αντίο. Ναι, μόνα. Εγώ θα ήθελα να έχουν έρθει αλλιώς τα πράγματα, αλλά... Ξέρεις τα αισθήματα που τρέχω για σένα. Ο Τόνις στα μάτια. Υπεύθυνο και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Πρόταση. Δεν θέλω να πάω με το Μίτσο στην Γκουανταλαχάρα. Δεν θέλω να γίνω βασίλισσα της Μαύρη. Αρνούμε του στέμα. Δεν θέλω τον τίτλο. Φυκητεύω. Φυκητεύω, κράτησε με κοντά σου. Έστω, θα δούλα σε εδώ στην Καταραχούλα. Σαν κουκουμπομπαζόχτρα. Τι κουκούπο μας δώσουν να ζω, θα σου πιάσω το μάτι να σου βγάλω. Κύριε Μπούκουρα, κύριε Μπούκουρα, είδαμε. Τι νοχνάμε. Κύριε Μπούκουρα, ναι. Κύριε, θα βάλω στο σπίτι μου για να το διαλύσω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θεό.
Τι είναι, πατέρα μας, την πιάσανε? Τι στεθέμι. Δεν αξίζει για μάνα σας, είναι μια ετοιμασμένη. Πείτε με, παιδιά μου, πείτε με. Δεν μ' αρέσει αυτή η κωμωδία. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πού πας εσύ, πού πας, σε λογαριασμός κοιμημένα. Και μη ξένα. Όχι τέτοιους που νομίζεις μόνο. Δεν μιλάς, βρε, Τζιτζι Φιόγκου. Εσύ δεν ήσαν που έριζες μαζί με τους κουρδομπίτου χιζαμών στις πέρδες της κάτω ραχούλας και μας έπιασε όλη κόψη μου και πήγαμε να ξεσιωθούμε. Εσύ δεν ήσαν για να πουλήσουμε τα χωράφια στο Μπούκουρα. Τι ακούω τώρα, μόλι είναι τα είδατα. Έκαμεις τέτοιο πράγμα σκουρδοχωριανίμ. Ακυρώνω συμφωνία. Θα μείνω εδώ και θα δώσω τα χτήματα πίσω, σκάτω ραχουλιώτης. Κι αρνούμε τον τίτλο του βασιλιά της Γκουανταλαχάρας. Ποια Γκουανταλαχάρα, κύριε Μίτσου? Δεν υπάρχει Γκουανταλαχάρα, ψέμα ήταν. Πώς το ξέρεις εσύ, Βαγγελίτσα? Το ξέρω, Λιμώνα, το ξέρω. Γιατί ρώτηξα ταξιδιωτικό γραφείο και ζήτηξα εισιτήριο για την Γκουανταλαχάρα. Και μου είπανε ποια Γκουανταλαχάρα, παιδάκι μου, τρελίσι. Δεν υπάρχει τέτοιο νησί στο χάρτη. Ζα, πάρε και γράφει του Λί. Θα λίγο θυμίσω. Μαμά. Και τις χουχόμπες του παππού δεν τις έφερνε. Ποιες χουχόμπες, Λιμώνα? Έχεις δει εσύ ποτέ στη ζωή σου χουχόμπα? Τι είναι η χουχόμπα, ψέμα ήταν γι' αυτό. Για να μας πάρουν τα χωράφια και να δώσουν στους Αμερικάνοι τα χωράφια. Πες τα μπίλη και πταχτές όλα, πέτα. Πάξες και εσύ, παιδί μου. Ναι, με έδωσε η Βαγγελίτσα και διάβασε το γράμμα της Imperialist Company και καταγγέλλω ότι οι Αμερικάνοι ήθελαν να αγοράσουν την κατραχούλα για να κάνουν εργοστάσιο με πετροχημικά. Και γι' αυτό ήθελαν μουνουκόμα την έκταση, μπαμπά. Γι' αυτό κι εγώ δεν πουλούσα. Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, Βαγγελίτσα, ε? Εγώ είμαι η Βαγγελίτσα από την κάτω ραχούλα που ήρθα κατά σκουπίνα στο σπίτι σας να ανακαλύψω την κουμπίνα. Κι εδώ η κουμπίνα τόσο. Φέρετε πίσω τα χαρτιά. Και αυτά να μη συστάξω, σαν το κατσίκι. Πολύ αργά πια. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για την Αθήνα. Ο Σκουρδουμπής θα τα παραδώσει αύριο στον πληρεξούσιο δικηγόρο μου και θα υπογραφεί συμφωνία με τους Αμερικανούς. Έτσι νομίζεις? Σιγηλάσανε. Εδώ είναι όλα τα χαρτιά. Μα τότε εγώ τι έστειλα? Χαρτουπιτσές έστειλες. Άλλαξα τις φακέλη όταν συλλέρωσα το σακάκι του πήραν το καθαρίσω. Είσαι σατανική. Όξορα από το σπίτι μου. Εγώ. Όξορα από το σπίτι μου. Να με συστάξω. Κύριε, κύριε μου. Άξω. Κύριε μου. Βαγγελίτσα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Του κατοίκου με έκανα. Εδώ είναι η τίτλη ιδιοκτησίας. Να τους δώσεις τους χωριανείς. Ιδιοχείρους. Ευχαρίστως. Βαγγελίτσα, από χτε άλλαξε η γνώμη μου για σένα, Άρδη. Από τούδε και εφεξής πρέπει να με υπολογίζεις ότι πρόκειται περί φιλενάδας. Να μας έρχεις, Ευαγγελίτσα, να συγγλιεύομαι. Τώρα που γνωριστήκαμε, ανυπερθέτως. Πού είναι η Μπιλ, δεν το βλέπω. Όξο, γιαγιά. Να του πείτε χαιρετίσματα και να του πείτε ότι τον περιμένω, κι εσάς δηλαδή όλους, στο γλέντ που θα γανώσουμε στην κάτω ραχούλα. Αντιγεια. Σου καλό. Αντίος. Λιμώνα!
φωνάξατε. Ώστε φεύγεις. Σιγά φεύγεις. Εγώ που σε θέλω, που σε σκέφτομαι εκεί, ανάβω. Να κάτσεις κρύα ντους, να σβήνεις. Μια κατάσκοπο που αγάπησα κι εγώ. Θα αγαπήσεις άλλη μου ρε φίλη, να δεις, θα αγαπήσεις. Δηλαδή, δεν θα σε ξαναδώ. Πώς δεν με ξαναδείς, πώς, μεθαύριο στην κάτω ραχούλα. Δεν παχαίνει, χοντρένει η Βαγγελίτσα. Τέλος πάντων. Τις πίνεις πέσεις. Να σου πω που ήθελα και τη συνταγή. Να μην δω τη συνταγή να μην έχω. Να το πιάσεις κι εσύ. Βαγγελίτσα, εγώ. Εσύ παλικάρι μου κι εσύ κι εσύ. Άντε να σου φύγει το φαρμάν. Ωραίο το γλυκό σου, Βαγγελίτσα. Έβαλα όλη την τέχνη μου και τα γνώτερα υλικά της κάτω ραχούλας. Μπράβο, μπράβο. Είναι Μίτσο. Κάτσε εσείς, εγώ θα πάω εδώ παραπάνω, εδώ λίγο θέα, έτσι να... Έβαλε χιζομόλα τη για ζάχαρη.